Όμως ένα βασικό θέμα είναι, πρέπει να, γιατί συζητάνε τα κοκορέτσια και, και όλα τα υπόλοιπα, τις μπακλαβάρες, διότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην κουζίνα των Τούρκων και θα ρευθούμε και στα ελληνοτουρκικά και στα F-16, αλλά θέλουμε να δείξουμε το τι επικρατεί εντός της Τουρκίας, όταν οι τιμές πολλών προϊόντων όπως της πατάτας και του λεμονιού αυξάνονται 614% σε ένα έτος. Προσέξτε, μιλάμε για πληθωρισμό επίσημα 78%, αλλά 614%. Καταλαβαίνετε ότι τα φιλοκυβερνητικά μέσα ασχολούνται με το ελληνικό κοκορέτσι, το τουρκικό κοκορέτσι. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Αυτό που θα δείτε τώρα το ρεπορτάζ είναι από αντιπολιτεύομαι τηλεοπτικό δίκτυο, όπου δείχνουν το πραγματικό πρόβλημα των Τούρκων, πως είναι η οικονομία και η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές. Αυτό το ξέρουμε και στην Ελλάδα, έτσι είναι, και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Το βασικό θέμα είναι η οικονομία των πολιτών. Έτσι ψηφίζουν. Βεβαίως και τα υπόλοιπα θέματα κάπως επηρεάζουν. Δείτε τι γίνεται στην κουζίνα του κόσμου και στις λαϊκές. Και μετά ερχόμαστε στα F-16 και στα F-35. Πατάτες, σοάν. Ondan sonra limon. Bu tür şeylere, hani mutfağınızda sürekli kullandığınız şeylere inanılmaz zamlar geliyor. %614 zam geldi. Patates, soğan altın değerinde ve biz her zaman şaşkınlıkla bir bakıyoruz. Aa, patates böyle mi olur? Eskiden fakir yemeğiydi patates. Şu anda baktık, ben almadan döndüm. İnsanın yüzü gülmüyor ya pazara girerken. Yani öyle bir duruma düştük ya. İnsanlar psikolojisi bozuldu ya, dengesi bozuldu ya. Şu fiyatlara malı satmaya utanıyoruz artık. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος εδώ, ο παραγωγός, ότι έχει αλλάξει και εντελώς ψυχολογία. Πλέον ο Τούρκος πολίτης πηγαίνει στη λαϊκή, δεν χαμογελά, γιατί βλέπει απίστευτες αυξήσεις στα βασικά είδη. Πατάτα, σου λέει, ήταν, ρε παιδί μου, είναι η πατάτα του φτωχού. Δηλαδή, πατάτα σε κάθε σπίτι στην Τουρκία υπήρχε. Υπήρχε, ναι. Όπως και εγώ προχτές που πήγα ένα στη Χάλκη, πήγα να πάρω το κουλούρι, το σιμίτ. Είχα αφήσει την τιμή του 3,5 λίρες, πήγε 5. Πραγματικά, και προσέξτε, δηλαδή για τον Τούρκο πολίτη, το προϊόν του φτωχού, το σιμίτι, το κουλούρι, 5 λίρες, είναι πανάκριβο για τα τουρκικά δεδομένα. Γιατί θα μου πούν κάποιος, άμα το διαιρέσεις σε ευρώ, ναι, αλλά εσείς παίρνετε ένα μισθό σε ευρώ και όταν το πάρετε εδώ είναι σχεδόν τριπλάσιος. Ο βασικός στην Τουρκία έχει. Είναι 200 ευρώ. Τώρα είναι με τη νέα αύξηση πήγε στα 260, τώρα με την υποτίμηση που έρχεται θα πάει στα 220, γι' αυτό λέμε. Και όταν τα βασικά προϊόντα, αυτά τα προϊόντα του φτωχού αυξάνονται, όπως το ψωμί πήγε 4 και 5 λίρες, ανάλογα το φούρνο. Το κουλούρι ήταν 2, πριν από ένα χρόνο τα λέγαμε εδώ, πήγε 5. Δεν το είχα αντιληφθεί προχθές που πήγα να το πάρω. Δηλαδή, οι τιμές αυξάνονται χωρίς να αντιλαμβάνεις τι γίνεται. Δηλαδή, μετά από όταν επιστρέψω από τις διακοπές, μπορεί να πάει 7. Βέβαια, και αυτά τα κοινωνικά αύξηση. Στρώματα για τα οποία συζητάμε ήταν τα κοινωνικά στρώματα που ψήφισαν Ερντογάν. Έτσι. Μανώλη, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Που έτρωγαν την πατάτα, το κουλούρι, αλλά το παιδί τους μπορούσε να σπουδάσει, μπορούσε να πάρει έστω ένα δεύτερο χέρι αυτοκίνητο και κάπως ένα μικρό διαμέρισμα χάρη στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Τούρκος Πρόεδρος αύξησε το βιωτικό επίπεδο των Τούρκων. Μέχρι το 2018, άντε βάλε και το 19. Από τότε άρχισε η φθήνουσα πορεία και δεν πατάει φρένο και αυτή η φθήνουσα πορεία.